Σήμερα θα ξεκινήσουμε φιλοξενώντας τον κύριο Τζιάγκαλο, τον κύριο Αλέξανδρο Τζιάγκαλο. Είναι δικηγόρος του μαθητή που νοσηλευόταν στο νοσοκομείο. Το παιδί όμως βγήκε. Για να μάθουμε τα νεότερα και να δούμε πού κινείται αυτή η ιστορία. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Τζιάγκαλε. Τι κάνετε? Καλό μεσημέρι, κυρία Μωραήτη, σε εσάς και στους εκλεκτούς τηλεθεατές σας. Φαίνεται ότι ξεκινάει μια πολύ μεγάλη περιπέτεια, είτε για τους θύτες είτε για τα θύματα. Πείτε μας σε ποιο σημείο είμαστε σήμερα. Έχουν βγει και τα δύο παιδιά από το νοσοκομείο. Πηγαίνουν προς... Το ένα έχει βγει ούτως ή άλλως την προηγούμενη εβδομάδα. Την Κυριακή βγήκε και το δεύτερο παιδί. Ωραία. Και φαίνεται να πηγαίνουν αρκετά καλά στην υγεία τους. Οπότε δεν θα έχουμε κάποιο θέμα τουλάχιστον υγείας από εδώ και πέρα. Αυτό είναι και το πιο σημαντικό. Από την άλλη, σημαντικό, ναι. Από την άλλη, σε ό,τι αφορά τα δικαστήρια. Αυτά αργούν. Έχει πάρει το δρόμο του, αλλά αργεί. Δηλαδή, στο στάδιο της ανάκρισης περιμένουμε να μας καλέσει η ανακρίτρια. Την Παρασκευή λογικά θα είναι στις Σέρες. Δεν ξέρω αν θα κάνει κάποια συνέργεια την Παρασκευή. Σίγουρα θα πάμε για την άλλη εβδομάδα, ίσως και τη μεθεπόμενη. Εγώ βλέπω, δεν βλέπω δηλαδή πιθανότητα και την επόμενη. Τη μεθεπόμενη βλέπω ως πιο πιθανή. Τόσο αργά, Ναι, οι ρυθμοί είναι τόσο αργοί, λέτε. Εντάξει, τώρα για εμάς που ασχολούμαστε με την δικαιοσύνη δεν είναι πάρα πολύ αργά, για να είμαι πολύ σκληρός. Στο στάδιο που είμαστε τώρα, δηλαδή, δεν υπάρχει κάποιος λόγος για την δικαιοσύνη να πάει πιο γρήγορα. Και είναι και επίγουσα η διαδικασία που γίνεται αυτή για να... Κύριε Τζιάγκαλε, επειδή από τους θύτες είχαμε και ανήλικα, αλλά είχαμε και δύο ενήλικες. Οι ενήλικες είναι ελεύθεροι και αυτοί? Είναι ελεύθεροι και αυτοί, ναι. Μάλιστα. Όλοι ελεύθεροι. Ωραία. Επομένως, υπομονή να έχουμε και δύναμη για να δούμε πώς θα εξελιχθεί η όλη υπόθεση. Και θα τα λέμε, ναι. Θα μας απασχολήσει για αρκετό καιρό, φαντάζομαι, ακόμη. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ, κύριε Τζιάγκαλε. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, σας ευχαριστώ. Ξέρετε, πραγματικά εμείς οι πολίτες δεν μπορούμε να κατανοήσουμε πόσο αργεί η δικαιοσύνη. Και μάλιστα, όταν ακούμε και από τον κύριο Τζιάγκαλε ότι αυτό η έρευνα είναι και επίγουσα, φανταστείτε τι θα γινόταν δηλαδή αν δεν βιαζόμασταν κιόλας. Όταν ήδη. Θα περάσουν 3 εβδομάδες μέχρι να δούμε τι ακριβώς, πού ακριβώς θα καταλήξουμε.